Στο Υπουργικό Συμβούλιο χθες πήραμε ομόφωνη απόφαση για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής. Πρώτη φορά έχουμε ένα συστηματικό και λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για την οικονομική μας πολιτική. Και σε αυτό το πρόγραμμα έρχεται να προσθεθεί το σχέδιό μας, στο οποίο περιλαμβάνονται μεγάλες αλλαγές. Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το μέλλον μας. Αυτό το σχέδιο δεν είναι προϊόν μιας γραφειοκρατικής διαδικασίας. Έγινε μετά από συστηματικές διαδικασίες διαβούλευσης και συνεννόησης με άλλα κόμματα, με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, με κοινωνικούς εταίρους. Και περιλαμβάνει μεγάλες αλλαγές παντού. Στο πολιτικό σύστημα, στην παιδεία, τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, για να χτίσουμε ένα κράτος λειτουργικό, στο σύστημα πρόνοια στηρίζοντας τους πιο ευάλωτους, τους πιο αδύναμους, τους άνεργους, στην ανάπτυξη για την αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου, την απελευθέρωση των υγιών δυνάμεων της πατρίδας μας. Γι' αυτό και καλό και πάλι όλους, και μέχρι την ψηφοφορία, αλλά και μετά, κατά την εφαρμογή του προγράμματος αυτού, να καταθέσουν κάθε χρήσιμη πρότασή τους. Κάθε δίκαιη πρόταση που θα κατανέμει ακόμα καλύτερα τα βάρη αυτής της κρίσης ή τους όποιους καρπούς της ανάπτυξης υπέρ των ασθενέστερων και ναι με μεγαλύτερες υποχρεώσεις στους έχοντες. Κάθε έξυπνη πρόταση που θα δώσει γρήγορη όθηση στην επένδυση και την ανάπτυξη. Κάθε αποτελεσματική πρόταση που αξιοποιεί ακόμα καλύτερα τον πλούτο και τα φορολογικά έσοδα του κράτους. Αρκεί οι προτάσεις αυτές να είναι εφικτές, να μας οδηγούν στον στόχο του νοικοκυρέματος της οικονομίας και του κράτους μέσα στα πλαίσια των διεθνών μας υποχρεώσεων. Καλό ξανά τις ηγεσίες όλων των κομμάτων να συνεργαστούμε. Υπάρχουν πολλές και σημαντικές συγκλήσεις. Και με εθνική συνεννόηση μπορούμε να διαπραγματευτούμε εκείνες τις λύσεις που προκρίνουμε από κοινού με τους εταίρους μας, κοιτώντας το καθήκον και όχι το αποτέλεσμα της επόμενης κάλπης. Να δουλέψουμε με κοινές ομάδες εργασίας, να επιλέξουμε ακόμα και πρόσωπα κοινής αποδοχής σε κρίσιμες θέσεις, να επεξεργαστούμε κοινές προτάσεις, πολιτικές, που μας οδηγούν στο επιθυμητό αποτέλεσμα και όχι που μας κάνουν να αποκλίνουμε από τους στόχους, όταν ξέρουμε ότι το σημερινό κράτος έχει λυγίσει και θέλει δουλειά και νοικοκύρεμα πολύ για να σταθεί στο ύψος των αναγκών. Μπορούμε και πρέπει να αποδείξουμε ότι είμαστε σε θέση να υπερβούμε τα κομματικά τείχη. Όλοι μας, ο καθένας μας, να σταθούμε αλληλέγγυοι στους πολίτες, δουλεύοντας μαζί. Γιατί πρώτο, έτσι κάνουμε υπέρβαση. Υπέρβαση απαραίτητη που συμβολίζει την αλλαγή. Παραμερίζουμε τις μικροκομματικές και ψηφοθερικές αντιλήψεις. Βάζουμε πρώτα την πατρίδα. Και αυτό και μόνο ελπίδα μπορεί να μας γεμίσει. Δεύτερο, δείχνουμε τη σοβαρότητά μας απέναντι στους εταίρους μας. Ότι είμαστε σοβαροί με τα δικά τους χρήματα που μας δανείζουν. Σοβαροί με την προσπάθειά μας για μια Ελλάδα που στέκεται στα πόδια της, δίχως επιτηρήσεις, δίχως δανεικά. Ας δείξουμε όλοι την απαραίτητη στάση ευθύνης. Και τρίτο, οι αποφάσεις μας μπορούν να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, να σπάνε αντιστάσεις μικροσυμφερόντων ή και μεγάλων συμφερόντων που δεν μας θέλουν μαζί, που δεν θέλουν την αλλαγή. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε μπροστά μας? Είμαστε σε συνεχή διαπραγμάτευση όπως και τον Μάρτιο, όπου είχαμε πετύχει την επιμήκυνση και μείωση του επιτοκίου του δανείου των 110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μπροστά μας έχουμε μια νέα, δύσκολη, σκληρή διαπραγμάτευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην επικείμενη σύνοδο κορυφής, στο τέλος του Ιουνίου, εγώ θα κάνω όπως πάντα το καθήκον μου για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ωστόσο, εάν η χώρα μας πάει στη διαπραγμάτευση με ένα πρόγραμμα ευρύτερα αποδεκτό, η θέση μας θα είναι ακόμα ισχυρότερη. Θα αποτελούσε εγγύηση και για τους εταίρους μας. Εγγύηση να επενδύσουν στη χώρα μας, να βάλουν πλάτη έως ότου νοικοκυρέψουμε το δικό μας σπίτι. Ξέρω πολύ καλά τις δυσκολίες, την αγωνία που περνά καθημερινά η ελληνική οικογένεια, την ανησυχία και ανασφάλεια. Ξέρω επίσης
ότι είναι στο χέρι μας να βγούμε από την κρίση. Να την κάνουμε την μεγαλύτερη ευκαιρία για αλλαγές σοβαρές στη χώρα μας. Και δεν θα εγκαταλείψουμε τη μάχη στη μέση της διαδρομής. Θα βγούμε από την κρίση και θα βγούμε πιο γρήγορα και θα μπούμε στην ανάπτυξη πιο αποτελεσματικά όσο δουλεύουμε μαζί, όλοι οι Έλληνες. Γιατί ξέρω καλά πως μαζί μπορούμε και να τα καταφέρουμε. Για το καλό της Ελλάδας, για να εγγυηθούμε το αύριο των παιδιών μας. Σας ευχαριστώ.